ησυχία. Θα ήθελα καταρχάς, αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, να σας ευχαριστήσουμε θερμά που μας θυμάτε όλους εδώ σήμερα με την παρουσία σας, η οποία έχει πολύ σπουδαία σημασία για εμάς. Θα μπορέσετε να δείτε άλλα και να νιώσετε, θα μπορείτε να δείτε πολλά ωραία πράγματα σήμερα και να νιώσετε διάφορα συναισθήματα μέσα από τα μάτια σας στις φωτογραφίες μας. Την ονομάζουμε έκθεση της ομάδας Φωτογραφικά Ταξίδια, όμως καθώς θα παρακολουθείτε τις φωτογραφίες, θα διαπιστώσω επιθυμών σας πως δεν πρόκειται απλά για όμορφες πανταχτερές εικόνες που απεικονίζουν ωραία τοπία, πρόσωπα κλπ. Σταθείτε μπροστά σε κάθε μία ξεχωριστά και σαν να αφαιθείτε θα καταλάβετε πως κάτι έχουν να σας πούν, κάτι μέσα να σας μιλήσει. Καθένας ανάλογα τη ζωή του, τα βιώματά του, ερμηνεύει και διαφορετικά αυτά που θωρεί. Εμείς εδώ απλά σήμερα σας παρουσιάζουμε το έργο, την προσπάθεια, τη ματιά μας, πάνω απ' όλα το εγώ μας, τον εαυτό μας, το χαρακτήρα μας, το μυαλό μας και την καρδιά μας φυσικά. Έτσι όπως ο καθένας μας τα έζησε, έτσι όπως ο καθένας το έπιασε και είναι σήμερα εδώ για να το μοιραστεί με όλους εσάς. Δεν θα σας πω ωραία λόγια προσφωνήσεις και τα καθιερωμένα, δεν θέλω απλά να σταθώ στο εξής. Το έργο του φωτογράφου στους πάντες είναι ορατό. Όταν κάνει κάποιο λάθος, δεν μπορεί να το θάψει σαν τον γιατρό, δεν μπορεί να το καμουφλάρει σαν τον αρχιτέκτο να με δέντρα και φυσούς, δεν μπορεί σαν τον δικηγόρο να το αποδώσει στους δικαστές και στους συνόλικους, δεν μπορεί να προφασιστεί σαν τον πολιτικό ότι το απαιτούσαν οι ψηφοφόροι, δεν μπορεί σαν τον παπά να το αποδώσει στον διάβολο. Εάν το έργο του φωτογράφου δεν πετύχει, υφίσταται τη γενική κατακραυγή. Εάν πετύχει, ο πολύς ο κόσμος ξεχνά το όνομα του φωτογράφου. Επομένως πάει κάπου αλλού. Πληρώνει γι' αυτό με ξένα χρήματα. Αυτό το έχει γράψει ο Χέρμπερτ Χούβερ, όχι εγώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον δάσκαλό μας, με μεγάλη αγάπη στον κύριο Βασίλη Βρετό, γιατί με την υπομονή του, το μεράκι του και την αγάπη και την επιμονή που έδωσε στο κάθε ένα από εμάς, μας έμαθε ότι στη ζωή πρέπει να πέσεις χαμηλά, να δεις τα πράγματα με άλλο μάτι και να μπορείς να ξέρεις πότε θα κάνεις κλικ. Τότε που όλα τα άλλα τα μάτια θα τρέχουν αλλού. Μα όταν δουν εκείνη τη στιγμή, εκείνο το κλικ, τότε θα αναρωτηθούν και θα αρχίσουν να βλέπουν μια άλλη υποπτική γωνία τα πράγματα. Ευχαριστίες θερμές στον πρόεδρο του ΤΟΠΑ που μας στηρίζει και μας φροντίζει, αλλά και στον δήμαρχό μας που μας προβάλλει και μας στέκεται. Σας ευχαριστούμε όλους από την καρδιά μας, ευχή μας και απόλαυσή σας. Ο χρόνος που μας αφιερώνετε να σας μείνει ότι αξίζει τον κόπο.